μέρους και του Υπουργείου αλλά και προσωπικά. Κληθήκαμε να έρθουμε σε μια εκδήλωση συζήτησης, χωρίς να διεκδικούμε τον σχεδιασμό ή την πρωτοβουλία του έργου και χωρίς να διεκδικούμε την ανακοίνωση κυβερνητικών αποφάσεων. Θεωρώ ότι ήταν πολύ πιο σωστό έτσι όπως έγινε. Εκ τούτου λοιπόν, αυτό που ερχόμαστε να πούμε είναι ότι συμφωνούμε με την πρωτοβουλία και την υποστηρίζουμε όπως πρέπει να κάνει η πολιτεία, χωρίς να παρεμβαίνει και χωρίς να υποβαθμίζει και να υποτιμά την αυτοδιοίκηση. Άρα λοιπόν, εγώ απαντώντας εμέσως στον κύριο Κυρίζουλου που δεν με άκουσε στην αρχή, είναι ότι εμείς θέλουμε να αφήσουμε την αυτοδιοίκηση και την πόλη να κάνει αυτό που θέλει και να τη στηρίξουμε και το είπα και εισαγωγικά. Γιατί έχουμε τέτοια άποψη για την αυτοδιοίκηση και την ανάπτυξη τοπικά. Το δεύτερο που ζητήσαμε είναι να υπάρχει ευρεία συζήτηση με όλους, γιατί ακούστηκαν και υπήρχαν ελλείμματα, τώρα στο παραδεχτούμε, αλλά δεν θα το χρεώσω κιόλας ως έλλειμμα. Το θέμα είναι από εδώ και μπρος, αφού συμφωνήσαμε όλοι στις Γενικές Αρχές, να λειτουργήσει. Εκ τούτου λοιπόν προτείνω να υπάρχει μια, θα το πούμε στα ελληνικά, task force, η οποία θα επιβεβαιώσει ότι όλοι οι παράμετροι αυτοί που μέχρι τώρα συζητήσαμε θα λειτουργούν. Είναι αντιπροσωπευτική, δεν έχει θέματα δημοκρατίας, γιατί η δημοκρατία πρέπει να είναι πολύ ευρύτερη, αλλά νομίζω ότι η περιφέρεια, η ΠΕΔ, το τεχνικό επιμελητήριο και το Υπουργείο πρέπει να είναι ένα τραπέζι που θα συντονίσουν ώστε να μείνει κανείς απ' έξω. Είτε είναι τοπικά σχέδια, είτε τοπικά. Όχι το ειδικό χωρικό μόνο, επιτρέψτε να σας πω. Είναι το ειδικό χωρικό, είναι το TERAMED, είναι το κάθε πολεοδομικό, η κάθε πρωτοβουλία, είναι το λιμάνι, είναι τα ΕΛΠΕ, είναι πολλά τα οποία συμπίπτουν. Άρα να μην κάνουμε ένα τεράστιο όργανο, αλλά εμείς οι τέσσερις κάθε ένα μήνα να δίνουμε μια αναφορά στην πόλη που βρίσκεται η πρόοδος αυτού του θέματος. Είναι ευρύτερο και νομίζω καταλήξαμε σε ενδιαφέρει όλους. Γιατί δεν θέλω να φτιάξουμε άλλους φορείς και άλλες πρωτοβουλίες. Είναι γεγονός ότι φοβούμε το διοικητικό κόστος και την πολιτική καθυστέρηση και την γραφειοκρατία. Εκ τούτου είναι και πολύ απλή απάντηση που δίνω σε όλους τους δημάρχους, γιατί δεν κάναμε ακόμα ένα φορέα ανατολικού θερμαϊκού Natura και ακόμα ένα φορέα θαλάσσιου χώρου θερμαϊκού. Γιατί δεν πάει άλλο με το να φτιάχνουμε καινούργια μαγαζιά και νέα γραφειοκρατία που να διοικείται και από την Αθήνα. Κάναμε τον ίδιο φορέα που έχουμε για την Natura του δυτικού κόλπου, τον βάλαμε και στον ανατολικό και στο θαλάσσιο χώρο και βάλαμε σε αυτό την πόλη σε Συμβουλευτική Επιτροπή να αποφασίζει, χωρίς να μειώσει την αρμοδιότητα κανενός. Είναι άλλη αντίληψη για την πολιτική. Αν δεν γίνει ακόμα κατανοητό, να το συζητήσουμε κι άλλο. Είναι άλλη αντίληψη για την πολιτική πάντως. Και για τη χωροταξία και την ανάπτυξη. Από εκεί και μετά, συμφωνώ ότι μπήκαν κάποια σημαντικά ζητήματα τα οποία τα κρατάμε. Πρέπει να πω ότι εμείς έτσι κι αλλιώς είχαμε λειτουργήσει καταλυτικά για τα θέματα αποχέτευσης χαμηλών τουριστικών περιοχών που υπήρχε θέμα με καθυστέρηση από την περιφέρεια που είχε σταματήσει ένα έργο της ΕΙΑΘ και υπήρχαν κάποιες βλάβες εκεί, όπως και για τις απορροές και για τα αντιπλημμυρικά που εδώ βοηθήσαμε να λυθεί ένα κενό μεταξύ περιφέρειας και ΕΙΑΘ, γιατί υπήρχε ένα ζήτημα με τις αρμοδιότητες. Τώρα δεν υπάρχει. Βοηθήσαμε, λέω, για να λυθεί ένα ζήτημα. Μας το είχε φέρει ο Περιφερειάρχης. Και θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να κρυθούν. Δεν νομίζω ότι από τη μια μέρα στην άλλη λύνονται προβλήματα όπως είναι είτε τα αντιπλημμυρικά είτε η ερυθρά παλήρια. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε αντιεπιστημονικά τη συζήτηση αυτή. Πολλοί από εμάς εδώ έχουμε και μια γνώση. Δεν μπορεί κάποιος να λύσει τα αντιπλημμυρικά έργα χρόνιων καταπατήσεων και καλύψεων ρεμάτων και μικρών αγωγών και μαζί με την κλιματική αλλαγή που έχει έρθει τώρα. Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ακούω πράγματα περίεργα σήμερα. Όπως ο ευτροφισμός και οι απορροές των νητρικών στο ποτάμι και από εκεί στον κόλπο δεν θα λυθεί τον επόμενο χρόνο. Πρέπει να αλλάξουμε παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο. Αυτές οι αλλαγές, αν δεν τις έχουμε καταλάβει ότι είναι τόσο σημαντικές, θα αποτύχουμε να τις έχουμε λίγο μπροστά μας. Τώρα, επειδή άκουσα και κάποια πολιτικά σχόλια, που εντάξει, είναι γεγονός και εγώ έκανα ένα πολιτικό άνοιγμα, νομίζω ότι αντιστοιχεί και στον ρόλο μου. Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι ευχής έργων που τελικά ήρθαν λαϊκιστές στην κυβέρνηση και αυτό να το μεταφέρετε στον κύριο Καλαφάτη. Γιατί αλλιώς 20 τουλάχιστον πρωτοβουλίες που ανέφερα για τη Θεσσαλονίκη που πάρθηκαν μέσα σε 2 χρόνια δεν θα είχαν πάρθει ποτέ. Γιατί τις περίμενα 40 χρόνια η Θεσσαλονίκη. Και θα πω για τα ΤΕΠΗ, θα πω για τους καθόλου της άξονες, για το λιμάνι, για τον ΟΑΣΤ, για το μετρό, την Καλαμαριά, για το Παύλο Μελά, την ανάπλαση της ΔΕΘ, το ΚΟΔΡΑ, τη θαλάσσια συγκοινωνία, του φερόντου θερμαϊκού και ούκον έστι αριθμός. Πάλι καλά, λέω, πάλι καλά. Διότι αν είχαν γίνει προδιαγραφές των ειδικών χωρικών σχεδίων και τάχατες το σχέδιο χωροταξικού σχεδιασμού, γιατί δεν ξεκίνησε ούτε μία από αυτές τις πρωτοβουλίες τα τελευταία 5, 7, 10 χρόνια. Ούτε μία. Αν είχαν όλα προετοιμαστεί, γιατί τ' άκουσα κι αυτό. Αλλά επιτρέψτε μου, γιατί προκλήθηκα. Και γιατί κάποιος δημιουργεί τώρα θέμα ανησυχίας για το ειδικό χωρικό της έκθεσης και το ειδικό χωρικό του παράκτιου χώρου. Αν είναι διαφορετικά τα γεωγραφικά όρια, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Δεν το κατάλαβα γιατί το έβρεκε ο Καλαφάτης τέτοια ανησυχία στην πόλη. Στε, κινδύνου στε. Όπως επίσης δεν μπορώ να καταλάβω, δεν είναι γνωστό ότι υπάρχει αλληλουχία τοπικών και ειδικών χωρικών σχεδίων και ότι η χρήση γη είναι στο Συμβούλιο Επικρατείας. Ρωτάει ο κ. Καλαφάτης εμάς για κάτι που ίδιος είπε
ότι η χρήση γίνεται στο Συμβούλιο Επικρατείας. Δηλαδή θέλει να παρέμβουν στο Συμβούλιο Επικρατείας να μην κάνει τη δουλειά του. Αυτό εμέσως είπε. Γιατί κάποιοι κάνουν παραπολιτικά με κάτι τέτοια σχόλια. Να κάνω κι εγώ λοιπόν παραπολιτικά. Λέω λοιπόν ότι ευτυχώς που ήρθαν αυτοί οι λαϊκιστές στην κυβέρνηση και επιτέλους στη Θεσσαλονίκη είδε φως και κάνουμε και συζήτηση για το παράκτιο μέτωπο. Γιατί 10 χρόνια εγώ το λέω. Ακυβερνησία, σχολαστικότητα και οπισθοδρόμηση υπήρχε. Και βέβαια αναφέρθηκε σε κάτι άλλο ο κύριος Καλαφάτης. Τι θα κάνουμε με τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες στο Natura και με το ειδικό χωρικό σχέδιο. Πάλι καλά που ήρθε αυτή η κυβέρνηση και βρήκα 14 εκατομμύρια ευρώ και προκήρυξε τις επιμή για όλες τις Natura της Ελλάδος, 450 Natura, που μόνο οι 116 ήταν σε φορέα και κάνει φορέα για όλες τις περιοχές Natura, γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αποφασίσει να κλείσει τους φορείς με τον γνωστό νόμο του 409 ή 406, αν δεν κάνω λάθος, που έκλεινε τους δημόσιους φορείς για να μειώσει το διοικητικό κόστος. Της Natura της Ελλάδος. Που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μας πήγε στο δικαστήριο, γιατί δεν έχουμε φορείς και προεδρικά διατάγματα και σχέδια διαχείρισης για τους φορείς της Ελλάδος. Αυτή είναι η κατάσταση. Αν θέλετε να μιλήσω κι εγώ όπως ξέρω και όπως υπάρχει πραγματικότητα. Λοιπόν, υπάρχει απόλυτη σύμπτωση και δυνατότητα εισαγωγής των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών στο ειδικό χωρικό σχέδιο και ευτυχώς έχουμε ήδη ανοίξει τεχνικές προσφορές και είμαστε έτοιμοι να συμβατοποιήσουμε για να προλάβουμε το ειδικό χωρικό και να δώσουμε περιορισμούς χρήσεων. Και τώρα επιτρέψτε μου να πω, κύριε Σιμόπουλε, ευτυχώς που αυτή η κυβέρνηση αποφάσισε πώς θα παροχωρήσει το Παύλο Μελά στην πόλη και με ποιους όρους, διότι αν ήσασταν εσείς, από ό,τι κατάλαβα, και οι ιδιώτες θα βάλατε μέσα στο Παύλο Μελά και θα χτίζατε κάτι παραπάνω. Όταν όλη η Δυτική Θεσσαλονίκη διεκδικούσε έναν πνεύμονα πρασίνου και ελεύθερου χώρου, άκουσα σήμερα από στελέχη της προηγούμενης κυβέρνησης, που είναι πολιτικά πρόσωπα στη Θεσσαλονίκη, ότι θέλουν να βάλουν ιδιώτες και δόμηση στο Παύλο Μελά. Πάλι καλά που δεν έγινε έτσι λοιπόν η παραχώρηση του Παύλου Μελά. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και είμαστε περήφανοι γιατί επιλέγουμε το θαλάσσιο παράκτιο μέτωπο να σχεδιαστεί από την αυτοδιοίκηση, όχι από κρατική εταιρεία πατερούλη από την Αθήνα που καλά κάνει η αυτοδιοίκηση και διαφωνεί. Η αυτοδιοίκηση της πόλης και όλης της Ελλάδος πρέπει να ελικιωθεί, γιατί όσο είχε πατερούλιδες, νεοφιλελεύθερους ή κρατιστές ή οτιδήποτε άλλο, καταντήσαμε στο μείον 25% ακαθάριστο εθνικό προϊόν, στο 28% ανεργία και στο 35% φτώχεια. Αυτό νομίζω ότι όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι δεν γίνεται άλλο στη Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται άλλο στην Ελλάδα. Εμείς λοιπόν λέμε, σεβόμαστε την αυτοδιοίκηση, αυτή θα κάνει το σχεδιασμό και εμείς θα στηρίξουμε. Θα στηρίξουμε ιδιαίτερα στη βιομηχανική περιοχή Καλοχωρίου, στο συντάφρο των Βυρσοδεψίων και στην αξιοποίηση του παράκτιου μετώπου του Καλοχωρίου. Τα είπα εκ των προτέρων με χρηματοδοτήσεις, μαζί με τα υπόλοιπα σχέδια τα οποία θα τα δούμε στην Tax Force αυτή, για να μην έχουμε πρόβλημα με την περιφέρεια. Δηλαδή, συμφωνώ απολύτως ότι είναι στο Τεραμέντ, εμείς να είμαστε συμπληρωματικοί και γι' αυτό να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν την είχαμε κάνει. Και γι' αυτό είναι πολύ καλή πρωτοβουλία του Βόρεια GR, διότι εμείς θέλουμε να έχουμε μπροστά την πόλη. Η πόλη είναι η θάλασσά της, η πόλη είναι οι άνθρωποι της. Ας αφήσουμε λιγάκι αυτό, το τα είχαμε κάνει πριν. Δεν μπορώ άλλο πια να συμμετέχουν στη συζήτηση. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνουμε στην Ελλάδα. Χρειαζόμαστε όλες τις δυνάμεις. Έχουμε ένα προτέρημα. Το ότι επειδή δεν ήμασταν μέλη ενός στελεχειακού παραγωγικού πολιτικού συστήματος, δεν έχουμε εξαρτήσεις και δεν κάνουμε πράγματα για τους ψηφοφόρους μας. Τα κάνουμε για όλους τους Έλληνες. Αυτό μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε όλοι και να λειτουργήσουμε έτσι. Να μην μιλάμε μόνο για τον κομματικό μας φορέα, να μιλάμε για την πόλη μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ έτσι κι αλλιώς θα είμαι εδώ και θα δουλέψω για την προσπάθεια και συναδελφικά με πολλούς από εσάς, γιατί ήμασταν μαζί. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ.